Μπορούμε κύριε να... Λεμονή. Ναι, γιατί έχουμε να και το θέμα με τον κύριο Φιλιππίδη. Αφόνσου. Ναι. Μπράβο. Να πούμε ότι η Άννα Αφόνσου παραχώρησε μια εφόλης ύλη συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την αποχή από τα καλλιτεχνικά δρόμενα των συναδέλφων της Πέτρου Φιλιππίδη και Δημήτρη Λιγνάδη. Είπε λοιπόν ότι αφού η δικαιοσύνη αποφάνθηκε ότι δεν θα μας αφήσει όλες έγκυες, γιατί να μην επιστρέψει. Και ο Φιλιππίδης είπε, αλλά και ο Λιγνάδης που είναι φίλος μου, αν πιστεύουν ότι μπορούν να δουλέψουν, γιατί να μην ξαναδουλέψουν. Πρώτα-πρώτα, λέει, ο Δημήτρης είναι ο μεγαλύτερος θεατράνθρωπος και η δικαιοσύνη έχει αποφασίσει. Είπε επίσης ότι μετά την αποφυλάκηση του Δημήτρη Λιγνάδη μίλησε μαζί του, ωστόσο εκείνος δεν θέλει να ανακατεύει άλλους, γι' αυτό δεν μιλάει για αυτό που έχει συμβεί. Ακόμα είπε ότι δεν είναι έτοιμος να κάνει πράγματα, αλλά σε λίγο θα είναι, χωρίς ωστόσο... Για το Λιγνάδη μας λες τώρα? Για το Λιγνάδη, ναι, γιατί αυτός άσε είναι πολύ καλός στις φίλες. Άσε, σε παρακαλώ, μεσημεριάτικα, να πού για Λιγνάδη, σε παρακαλώ. Ουσιαστικά υπάρχει και υπέρ του να επιστρέψουν και οι δύο. Και τώρα θέλει και το Φιλιππίδη, εφόσον... κύριε Αφόνσου. Θέλει και το Φιλιππίδη, λέει. Ευκαιρία. Αφού λέει, το... αποφάνθηκε η δικαιοσύνη ότι δεν θα μας αφήσει όλες έγκυες, γιατί να μην επιστρέψει. Γιατί να μην επιστρέψει. Ακούστε. Ναι, έτσι ακριβώς είπε. Το δικαστήριο δεν έχει τελέσει διοικήσεις ακόμα. Τώρα που να είναι. Όχι, δεν έχει γίνει το βίντεο, ναι. Περιμένουμε. Νομίζω ότι ούτε για το Λιγνάδη έχει γίνει τέτοιο. Όχι, δεν έχει γίνει. Χαρά, δεν έχει γίνει κανένα από τα δύο. Αχ, τι γίνεται. Ακούτε, κύριε Καλαμπριζιώτου, τι γίνεται. Τα ακούω, Σόφη μου, τι γίνεται. Πραγματικά βλέπω μια καταπόντιση των αξιών, μια διάθεση συμβιβασμού για να τα έχουμε με όλους καλά και τα λοιπά. Δεν επιτρέπεται τώρα σε μια κυρία όπως είναι η κυρία Φόνσου που έχει διανύσει μια τέτοια διαδρομή να έχει αυτού του είδους τα επιχειρήματα. Και πόσο μάλλον όταν μια κατάσταση